Πριν ένα χρόνο, μέσα από μια μαζική συγκέντρωση στη Στεμνίτσα, στις 10 Δεκέμβρη, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Μενάλου και του Λύκειου Όρους από την επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων των ΑΠΕ. Πριν από περίπου ένα χρόνο στη Στεμνίτσα Αρκαδίας ιδρύθηκε η Επιτροπή Αγώνα για την Διάσωση του Μενάλου. Όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει σειρά κινητοποιήσεων στον Πάρνονα, στο Λύκειο Όρος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας. Η Επιτροπή Αγώνα πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου, τονίζοντας πως θα εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα στην περιοχή της Μεγαλόπολης αιωλικά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συγκροτήματα, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα το κόψιμο εκατοντάδων δέντρων για να φτιαχτεί το ανάλογο έδαφος. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή η Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε με συγκεντρώσεις στο Πάρνονα, στο Λύκειο, στην ευρύτερη περιοχή εδώ της Αρκαδίας. Την αποτελούν την Επιτροπή το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, οι πρόεδροι των κοινοτήτων Στεμνίτσας, Δόριζας και Μαγουλιάνων, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γιώργος Πουλοκέφαλος, Τζένι Δημητρακοπούλου και Νίκος Γόντικας, ο Ελληνικός Ορβατικός Σύλλογος Τρίπολης, ο πρόεδρος των Μελισσοκόμων Αρκαδίας, τα Συνδικάτα Ενέργειας και Οικοδόμων, καθώς και ο Κώστας Ζαχαρίας και ο Θανάης Σωμάτης. Είναι η Επιτροπή που έχει αναλάβει την ευθύνη να συντονίσει, να οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων των ΑΠΕ. Οι εξελίξεις στη Μεγαλόπολη επιβάλλουν να δράσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην περιοχή. Θα μας πει αναλυτικά ο συναγωνιστής ο Θανάης Σωμάτης μετά για αυτές τις εξελίξεις. Όμως, με fast-track διαδικασίες και με μορφή χιονοστιβάδας, η έγκριση τεράστιων αιωλικών και φωτοβολταϊκών βιομηχανικών συγκροτημάτων στη Μεγαλόπολη. Το κόψιμο πριν από ένα μήνα εκατοντάδων δέντρων για να φτιαχτεί το έδαφος όπου θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Είναι η αρχή που αναγκάζει όλους μας να συσπουρωθούμε, να οργανωθούμε, να αντιδράσουμε ενάντια σε αυτά που γίνεται για να παράγεται ενέργεια, τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι οποίες σύμφωνα με τον κύριο Μάργαρη, τον αντιπρόεδρο του ΑΔΜΙΕ, θα διοχετευτούν στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, αφού η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, στη χώρα μας, ήδη ξεπερνάει τη ζήτηση για ενέργεια που έχει η Ελλάδα. Μονόδρομος για τα φτωχά λαϊκά στρώματα και τους κατοίκους της περιοχής είναι να πάρουν την υπόθεση οργάνωσης αντίστασης του λαού στα δικά τους χέρια. Γι' αυτό παίρνουμε μαζικά μέρος στη συγκέντρωση που οργανώνει η Επιτροπή στις 10 του Δεκέμβρη, ημέρα Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, στο πνευματικό κέντρο Μεγαλόπολης Πολύβιος, όπου εκεί θα συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις, θα κουβεντιάσουμε την οργάνωση της πάλης του λαού για να τους καθυστερήσουμε, να τους παρεμποδίσουμε, να ανατρέψουμε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων των ΑΠΕ. Στις 10 Δεκεμβρίου και 6 το απόγευμα η Επιτροπή Αγώνα οργανώνει μαζική συγκέντρωση στο Πνευματικό Κέντρο της Μεγαλόπολης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις που έρχονται στην περιοχή, ώστε μέσα από την πάλη να ανατραπούν τα επιχειρηματικά σχέδια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί καλούμε το λαό της Μεγαλόπολης, αλλά και το λαό της Αρκαδίας γενικότερα, όλο τον κόσμο, στις 10 Δεκέμβρη στο Πνευματικό Κέντρο της Μεγαλόπολης Πολύβιος, για να δώσουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτό που έρχεται, ενάντια στην καταστροφή μέσα από αυτά τα συγκροτήματα που πάνε να στηθούν στη Μεγαλόπολη. Γενικότερα, ζούμε πλέον τις συνέπειες της πολιτικής απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και στήριξαν οι δυνάμεις τους σε περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμο Μεγαλόπολης. Τα κέρδη είναι τεράστια των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας από τη μια και ενεργειακή φτώχεια για το λαό, υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος από την άλλη. Αυτή την περίοδο, στον αναδασωμένο χώρο του ορυχείου γίνεται κόψιμο και θάψιμο του δάσους για να στήσουν πάνελς φωτοβολταϊκών. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα θα καλυφθούν με αυτά τα πάνελς. Αυτά έρχονται να προσθεθούν σε χιλιάδες στρέμματα δάσους
στα ορεινά του Μενάλου, του Λυκαίου Όρους και των άλλων ορεινών όγκων της περιοχής. Θα πέσουν χιλιάδες κυβικά μέτρα μπετόν και σίδερο για να στερεώσουν τις ανεμογεννήτριες, που τα κουφάρια τους σε λίγα χρόνια θα μείνουν για πάντα στην περιοχή. Σε συνέχεια έχουμε εισαγόμενο φυσικό αέριο, αντί της τηλεθέρμασης, μεγάλα βιομηχανικά, αιωλικά και φωτοβολταϊκά συγκροτήματα, ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, καύση απορριμμάτων, τεράστιες μπαταρίες λιθίου, σκούπιδο εργοστάσια και χυτή, πύρινο ελαιουργία και εργοστάσια με σάπια, ψόφια και λιγμένα βόρεια και νότια της περιοχής. Αυτές τις μέρες η Επιτροπή Αγώνα έκανε μαζική εξόρμηση στη Μεγαλόπολη, μοιράζοντας την ανακοίνωση και κολλώντας αφίσες, ενημερώνοντας τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς της περιοχής για τα σχέδια που ετοιμάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε συνεργασία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Μεγαλόπολης, βάζοντας τα φόπλακα στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη το πλαίσιο της Επιτροπής Αγώνα έχουν συνυπογράψει οι παρακάτω σύλλογοι και φορείς. Έχει υπογράψει ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγαλόπολης, ο Σύλλογος Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Νέων Μεγαλόπολης, μέλη του ΔΣ της Ένωσης Πατριωτικών Σωματείων Θαλασσίας, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεγαλόπολης, μέλη του ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης, μέλη του ΔΣ της Ένωσης Γιατρών του ΕΣΥ Αρκαδίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρίτενας Κοινών Καριτινών, οι τοπικοί σύμβουλοι, κάποιοι τοπικοί σύμβουλοι της κοινότητας Μεγαλόπολης, ο τοπικός σύλλογος Λεονταρίου, η πρόεδρος της κοινότητας Λεονταρίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Σουλίου και μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου Συνταξιούχων Μεγαλόπολης. Εμείς τις επόμενες μέρες θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους συλλόγους και φορείς. Απευθυνόμαστε σε όλους τους κατοίκους της περιοχής της Μεγαλόπολης, τους εργαζόμενους, τους αγροκτηνοτρόφους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους άνεργους, τους τοπικούς συλλόγους και φορείς της πόλης, να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση την Κυριακή 10 Δεκέμβρη, ώρα 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης, για να συντονίσουμε τη δράση μας απέναντι στα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων που για τα κέρδη τους μετατρέπουν τη Μεγαλόπολη σε χαβούτσα της Πελοποννήσου, σε μια περιοχή ερημοποιημένη, χωρίς κατοίκους, χωρίς εργαζόμενους και υποβαθμισμένη.